Λοιπόν, πίσω στα δικά μας, τα νέα μέτρα κατά της πανδημίας φέρνουν εκ νέου πλήγμα και στη ξενοδοχειακή βιομηχανία. Πάμε να δούμε ποια είναι τα νέα προβλήματα που έρχεται να αντιμετωπίσει ο κλάδος που έχει πληγεί περισσότερο από την υγειονομική κρίση. Μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΗ Ξέφυλλο, ο Κύπρος Ρουσουνίδης. Καλό σας απόγευμα, κύριε Ρουσουνίδη. Καλό απόγευμα, κύριε Αυτοδίκου, και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είναι ήδη αρκετά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ξενοδοχειακή βιομηχανία. Όσον αφορά στα νέα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν, πρόκειται για ένα νέο πλήγμα? Οπωσδήποτε, όπως εύστοχα έχετε πει και εσείς στον πρόλογο σας, η ξενοδοχειακή βιομηχανία και η τουριστική ευρύτερα βιομηχανία είναι αυτή που πλήγηκε το περισσότερο από αυτή την πανδημία. Και δυστυχώς τα πράγματα κυλούν βάσει με το κακό σενάριο όπως είχαν γίνει εκτιμήσεις στην αρχή, και οπωσδήποτε τα επιπρόσθετα μέτρα, ιδιαίτερα στις δύο επαρχίες, βαραίνουν και άλλο το κλίμα και σίγουρα κάνουν το έργο μας δυσκολότερο. Ποια είναι έτσι τα νέα προβλήματα με τα οποία έρχεσαι να αντιμετωπίσει σε αυτή τη φάση? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε το ότι τα εστιατόρια και τα venues που υπάρχουν μέσα και τα facilities που υπάρχουν μέσα στα ξενοδοχεία μας η ώρα 10.30 σύμφωνα με τα νέα μέτρα θα πρέπει να κλείνουν. Μιλάμε για τις δύο επαρχίες, για τη Λεμεσό και την Πάφο. Για τις δύο επαρχίες, ναι. Αντιλαμβάνεστε, κάνει τη ζωή των διαμένοντων σε αυτά τα ξενοδοχεία πάρα πολύ δύσκολη. Επίσης και όλη η κατάσταση της πανδημίας και το πώς εξελίσσεται στο νησί μας, και αυτό έχει το ρόλο του και είναι ένα επιπλέον αρνητικό. Μαζί με το ότι υπάρχει και η γνωστή κατηγοριοποίηση των χωρών που δυστυχώς δεν μας επιτρέπει να προγραμματιστούμε και να κτίσουμε για το σύντομο μέλλον, θα έλεγα τουλάχιστον, τα επόμενα σχέδια, τις επόμενες κινήσεις μας. Τι θα μπορούσε να γίνει, κύριε Ρουσουνίδη, ειδικά έτσι για το δικό σας τον τομέα, κάποιες εισηγήσεις ενδεχομένως μέχρι και το τέλος της χρονιάς, αν μπορεί να περισσωθεί οτιδήποτε? Κοιτάξτε, έχουμε κάνει ήδη τις εισηγήσεις μας προς τα αρμόδια Υπουργεία. Έχουμε αποστείλει και επιστολή με άλλους συνδέσμους οι οποίοι αφορούν την ευρύτερη τουριστική βιομηχανία και προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και το κύριο σημείο θα έλεγα ότι ήταν η κατηγοριοποίηση των χωρών. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπήρχε σοβαρό ενδιαφέρον για την χώρα μας από τους μεγάλους τουριστικούς πράκτορες και οι οργανωτές ταξιδίων για χειμερινό τουρισμό στην Κύπρο, εφόσον το επιτρέπουν και οι καιρικές συνθήκες, σε συνάρτηση με το κλείσιμο άλλων ιδιαίτερα popular χωρών, θα έλεγα, που έπαιρναν αρκετών κόσμων κατά τους χειμερινούς μήνες, όπως η Κανάρια Νήσι, και είχαμε αυτό το πλεονέκτημα εμείς ότι ήμασταν μια χώρα ασφαλής και ανοιχτή προς διάφορες αγορές. Από εκεί και πέρα όμως το θέμα της κατηγοριοποίησης φαίνεται ότι αποτελεί ένα τροχοπέδι για αυτούς όλους τους διοργανωτές ταξιδίων και τουριστικούς πράκτορες, έτσι ώστε να προγραμματιστούν με ασφάλεια και να στείλουν κόσμο στο νησί μας. Έχει διαφοροποιηθεί κάτι σε σχέση με τη Γερμανία? Έχει εκδοθεί κάποια οδηγία από τη γερμανική κυβέρνηση και έρχονται στην Κύπρο? Δεν έχω κάτι υπόψη μου αυτή τη στιγμή όσον αφορά αυτό. Όμως η Γερμανία είναι και αυτή μια μεγάλη αγορά που μας ενδιαφέρει όχι μόνο για τώρα αλλά και μελλοντικά. Είναι από τις αγορές που θεωρώ ότι πρέπει και μπορούμε να αναπτύξουμε έτσι ώστε να απεγκλωβιστούμε από τις μεγάλες εξαρτήσεις που είχαμε σε συγκεκριμένες αγορές. Σας το αναφέρω αυτό γιατί είχα μια πληροφορία την Παρασκευή το βράδυ ότι υπήρχε ένα γκρουπ Γερμανών οι οποίοι είχαν κλείσει για να πάνε διακοπές στην Τουρκία. Κάτι έγινε όμως, δεν ξέρω ακριβώς τι, και τελικά το ταξιδιωτικό γραφείο, τουριστικό γραφείο αποφάσισε να κάνει αυτό το ταξίδι και να τους φέρει στην ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου. Όπως σας είπα και προηγουμένως, ένα από τα
πολύ θετικά πλεονεκτήματα που έχουμε εμείς σε συνάρτηση με τους ανταγωνιστικούς προορισμούς στη γύρω περιοχή είναι η ασφάλεια που διαθέτουμε, είναι οι υποδομές που διαθέτει το νησί και μέχρι πρότινος οπωσδήποτε και η επιδημιολογική εικόνα μας είναι τέτοια που σίγουρα ένας τουριστικός πράκτορας, ένας διοργανωτής ταξιδιών νιώθει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια να στείλει πελάτες στο νησί μας παρά οπουδήποτε αλλού στη γύρω περιοχή. Κύριε Ρουσονίδη, πώς σχολιάζετε τα κρούσματα που έχουν εντοπιστεί στις ξενοδοχειακές μονάδες το τελευταίο διάστημα? Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι το έχω ξαναπεί και παλιά. Ο κορονοϊός είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι δεν θα μας αφήσει τόσο εύκολα. Οπότε πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Είδαμε κάποια κρούσματα σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία. Είδαμε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο να αναστέλει τη λειτουργία του επί τούτου. Η συγκεκριμένη μονάδα έδρασε με υψηλότατο αίσθημα ευθύνης και αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία. Παρόλο ότι θα μπορούσε, εφόσον τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα, να συνεχίσει τη λειτουργία του. Όμως, ξαναλέω, τη συγκεκριμένη μονάδα την διακατέχει υψηλότατο αίσθημα ευθύνης, οπότε αποφάσισε να πράξει αυτό και δεν ήθελε να αφήσει στην τύχη ούτε το παραμικρό ρίσκο για οτιδήποτε περαιτέρω. Αυτό καταδεικνύει και την κουλτούρα που έχει η ξενοδοχειακή βιομηχανία στην Κύπρο. Όλοι οι ξενοδοχοί μας ανεξαιρέτως έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης, τα πρωτόκολλα τηρούνται ευλαβητικά και δεν αφήνουμε οτιδήποτε στην τύχη σε κανένα από τα ξενοδοχεία μας. Ο κορονοϊός είναι κάτι με το οποίο, όπως είπα, πρέπει να ζήσουμε, οπότε πρέπει όλοι μας να μην δαιμονοποιούμε μια κατάσταση, όμως να παίρνουμε τις κατάλληλες προφυλάξεις, να ακολουθούμε τα πρωτόκολλα, να υπάρχει η ατομική ευθύνη και να ζήσουμε με αυτό μέχρι ότου καταφέρουμε να απεμπλακούμε από τους ιστούς του. Τι ποσοστό ξενοδοχείων παραμένουν ανοιχτά αυτή την περίοδο? Είναι γύρω στο 18%. Ναι. Προβλέπεται όμως περί το τέλος του μηνός να κλείσουν ακόμα κάποιες μονάδες. Δυστυχώς, όπως σας είχα πει και προηγουμένως, κινούμαστε με βάση το κακό σενάριο. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να ανατρέπει την εικόνα. Ούτε ακόμη για την περίοδο των Χριστουγέννων να υπάρξει έστω και μια μικρή εισρωή τουριστών. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις από τις κρατήσεις ή όχι, τίποτα? Είναι πάρα πολύ λίγες σε αμεληταίο βαθμό που δεν μπορούν να στηρίξουν και να ικανοποιήσουν ένα άνοιγμα κάποιων μονάδων ή κάποιες να παραμείνουν ανοιχτές στην πλειοψηφία τους. Όμως από εκεί και πέρα θα υπάρξουν και τα σχέδια στήριξης, αντιλαμβάνομαι αυτή είναι και η πρόθεση από τα αρμόδια Υπουργεία για τη χειμερινή περίοδο και ελπίζουμε να αποτελέσουν έτσι ένα κίνητρο ώστε να μην έχουμε ένα μαζικό κλείσιμο αλλά να παραμείνουν κάποιες μονάδες ανοιχτές που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν την οποιαδήποτε κίνηση υπάρχει τουριστική. Για την επόμενη σεζόν, για το 2021, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας, κύριε Ρουσονίδη? Οποιαδήποτε εκτίμηση θα κάναμε τώρα θα ήταν επισφαλής, διότι αντιλαμβάνεστε με την κατάσταση όπως εξελίσσεται, όχι μόνο στην χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη, που βλέπουμε τον κορονοϊό να προελάβει σε όλες τις χώρες. Δεν μπορεί να γίνει ένας προγραμματισμός, να γίνουν κάποιες εκτιμήσεις. Προβλέπεται ότι θα είναι μια ακόμη πολύ δύσκολη χρονιά και γι' αυτό τον λόγο θα έλεγα ότι πρέπει πλέον να κοιτάξουμε και τις ίδιες τις επιχειρήσεις, να δούμε πώς τις σωραγίζουμε, πώς τις στηρίζουμε για το 2021, διότι οι προβλέψεις ίσως θα διαφέρουν από αυτές που αρχικά είχαμε εκτιμήσει. Πότε θα μπορούμε να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για το 2021? Αυτό σίγουρα εβδομάδα με εβδομάδα εμείς αξιολογούμε τα δεδομένα μας. Οπωσδήποτε υπάρχει το αίσθημα ότι ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει, θέλει να κάνει διακοπές. Όπως σας είπα, υπάρχει έτσι αρκετή ζήτηση από τους τουριστικούς πράκτορες και τους μεγάλους διοργανωτές ταξιδίων επ' αυτού για το 2021. Όμως αυτή η ζήτηση, αυτή
αυτό το αίσθημα το να κάνει ο κόσμος διακοπές για να μετουσιωθεί σε πραγματικές, σε πραγματικά νούμερα και κρατήσεις, δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή με την κατάσταση ως έχει. Yeah. Όπως σας είπα, το αξιολογούμε τα δεδομένα μας εβδομάδα με εβδομάδα. Εμείς θα κάνουμε αυτά που πρέπει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προγραμματιστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα υπό αυτές τις συνθήκες, και από εκεί και πέρα στο σύντομο μέλλον θα είμαστε στη θέση, θεωρώ, να έχουμε πια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Μάλιστα. Κύριε Ρουσουνίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή. Καλό υπόλοιπο και εσείς να είστε καλά.